επανάλαβε το όνομα που άκουσε. Όταν συναντάς κάποιον για πρώτη φορά, είναι σημαντικό να δείξει ότι δίνει προσοχή και ότι ενδιαφέρεσαι να το γνωρίσει. Ένα τρόπο για να το κάνει αυτό είναι να επαναλάβει το όνομά του μόλι το ακούσει. Για παράδειγμα, γνωρίζει μια κοπέλα και σου λέει Είμαι η Μαρία. Οπότε λέει, Γεια σου, Μαρία. Πολύ απλά. Πριν λίγε μέρε ήμουν στο κλικ και έρχεται ένα μου λέει: Σα θεωρεί αραμπαζή, λέω Nαι". Σηκώνουμε το σπάτο, μου δίνουμε το χέρι, του λέω το όνομά σου, μου λέει Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο, χάρηκα πολύ. Οπότε τι έκανα, επανέλαβα το όνομά του. Αυτό βοηθάει στο να αποτυπωθεί καλύτερα το όνομά του στη μνήμη σου. Σκέψου πόσε φορέ έχει γνωρίσει κάποιον, συστήνεστε, σου λέει το όνομά του και με το που στο λέει το ξεχνά κατευθείαν. Οπότε αν έχει την πρόθεση να το επαναλάβει μόλι το πει, τότε αυτό σε βοηθάει και στο να το ακούσει, αλλά και στο να το θυμηθεί τελικά. Επιπλέον, δείχνει στο άτομο αυτό ότι δίνει προσοχή και νοιάζεσαι. Και κάτι ακόμα σχετικά με το να επαναλαμβάνει το όνομα που άκουσε, μπορεί να το επαναλαμβάνει περισσότερε φορέ από μία. Δηλαδή να πει Γεια σου, Πέτρο, χάρηκα πολύ. Ωραία, μία στην αρχή λοιπόν. Και μετά μέσα στη συζήτηση μπορεί να πει Πέτρο, από πού είσαι ή Πέτρο, μη τι Και στο τέλο που θα χωριστείτε τέλο πάντων, μπορεί να πει Πέτρο, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Αυτό. Δύο-τρει φορέ, αν το πει, είναι αρκετέ για να θυμάσαι το όνομά του.